πάρα πολλές εξελίξεις στον Αντένα και ακούμε για μείωση 20% του μισθού στους παρουσιαστές και 15% σε τεχνικούς και δημοσιογράφους. Αλήθεια? Ναι. Έχει γίνει κάποια ενημέρωση σε σένα, το οτιδήποτε? Όχι. Όχι, καμία ενημέρωση. Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Εσένα το συμβόλαιό σου είναι σε ισχύ ή έχει λήξει? Είναι σε ισχύ, έχει άλλα δύο χρόνια. Το συμβόλαιό μου ήταν 2+1 και υπεγράφει το καλοκαίρι το περασμένο. Έχει συζητήσει για κάτι τηλεοπτικό? Όχι ακόμη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τα πράγματα στην διάδοχη κατάσταση στον Αντένα μετά την αποχώρηση του κυρίου Λάτσιου. Οπότε λογικά πάνε να βρουν τα πράγματα να πατήσουν οι άνθρωποι στα πόδια του και θα έχουν συζητήσει με τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Εσένα, αν σου ζητηθεί μείωση στο μισθό σου, θα το αποδεχτείς ή σκέφτεσαι να σπάσει το συμβόλαιο? Δεν σπάνε έτσι τα συμβόλαια, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Δεν είναι θέμα ρητρών μόνο, είναι θέμα λόγου. Εγώ έχω δώσει τα χέρια μου και έχω. Και αυτό είναι σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω αν είναι για τους άλλους, για μένα είναι. Ένα συμβόλαιο λύνεται, κοινή συνενέση μόνο. Αλλά αυτή η πρόθεση είναι κάτι, κάτι το οποίο θα συζητήσω με το κανένα. Οπότε μου και αν έχει καλύτερη πρόταση. Δεν πάει έτσι αυτό. Έχω δώσει το λόγο μου, έχω βάλει την υπογραφή μου. Αυτό εμπεριέχει και το ότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να έχω και μια καλύτερη πρόταση. Δεν πειράζει. Αυτό σημαίνει το να είσαι στρατιώτης. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διαψεύδεις τις φήμες που σε θέλουν να εντάσσεις στο πάνελ της Ελένης Μενεγάκη. Δεν διαψεύδω τίποτα, δεν επιβεβαιώνω τίποτα. Πώς γίνεται το να έχω συμβόλαιο με τον Αντένα και να εμφανιστώ στην Ελένη ως πάνελ? Την εκτιμώ την Ελένη, εννοείται. Είναι η μεγαλύτερη παρουσιάστρια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που έχω είναι το συμβόλαιο με τον Αντένα. Αυτό τιμώ. Εγώ κάπως γίνεται για τους γονείς.